Χτίζεται μια βάση. Τώρα περίμενε, πέρα. Λίγο, περίμενε λίγο, γιατί έχουμε ένα περιστατικό στη Μυτιλίνη και μας ενημερώνει τώρα ο συνάδελφός μας ο Γιάννης Συνάνης. Ένα τουρκικό τουριστικό σκάφος μέσα στο λιμάνι της Μυτιλίνης σήκωσε τουρκική σημαία και είχαμε και αντίδραση από πολιτικής. Μπορεί να μην πλευράς. Είναι και άσχετο με αυτά που συζητάμε. Για να δούμε. Γέλα Γιάννη, σε ακούμε. Την Κυριακή έφτασε εδώ στην πόλη της Μυτιλίνης, στο λιμάνι της Μυτιλίνης, ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, ναι. Το οποίο επέβαιναν ο καπετάνιος και δύο ζευγάρια, τα οποία ήρθαν για διακοπές. Mm-hmm. Επάνω όμως σε αυτό το σκάφος, όπως βλέπουμε τη φωτογραφία, είχε σηκωθεί μια σημαία η οποία είχε τον Κεμάλ. Ναι. Αυτό το είδαν οι άνδρες του λιμενικού σώματος, οι οποίοι με την συνδρομή βεβαίως βρέθηκε εκεί και ο λιμενάκης, ο κύριος Αντώνης Μανούσος, πήγαν και με ευγενικό τρόπο τους είπαν ότι αυτό δεν είναι νόμιμο. Αυτό απαγορεύεται, Γιάννη. Την κατέβασαν. Όταν είσαι στο λιμάνι μιας χώρας, πρέπει να έχεις τη σημαία της χώρας. Συμμορφώθηκαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Εξήγησαν ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε με τον ελληνικό λαό. Είμαστε αγαπημένοι, όπως και οι Έλληνες πολίτες. Έτσι και οι Τούρκοι δεν θεωρούν ότι όλα αυτά που συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο τους αγγίζουν, δεν τα παρακολουθούν. Ναι, γνώριζαν τους κανονισμούς, ωστόσο, Γιάννη. Συνεχίζουν τις διακοπές μέχρι την Κυριακή. Είχαμε όμως. Τώρα, Γιάννη, ιστιοπλοϊκά ειδικά. Δεν είναι ένας τύπος που πήρε ένα φουσκωτό που δεν έχει ιδέα και πήγε εκεί. Οι ιστιοπλοϊκοί ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Γιατί ξέρουν και διαβάζουν χάρτες, ξέρουν τα πάντα. Πήγε και έκανε μια κίνηση για να καταγραφεί. Άσχετα τι είπε μετά. Ενδεχομένως να θέλανε να δουν τις αντιδράσεις μας. Και εντάξει, από την πλευρά του καπετάνιου, αν θα έγινε κάτι. Γιατί τα ζευγάρια τα δύο που ήρθαν και διακοπές δεν νομίζω να έκανε τέτοια πρόθεση. Καλά, από κάποιο μυαλό προφανώς. Είχαμε όμως ακόμα ένα περιστατικό που δείχνει την αυστηρότητα των Τούρκων σε ορισμένα θέματα. Mm-hmm. Ένα σχολείο δημοτικού από τη Χίο ταξίδευσε στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμου στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει και με τουρκικά σχολεία. Ένα από τα παιδάκια, λοιπόν, ένα κοριτσάκι 11 χρονών, δεν τα ταξιδιωτικά του έγγραφα είχαν κάποιο πρόβλημα. Ενώ πήγε κανονικά, πέρασε από Τελωνία, από όλες τις αρχές, από αστυνομία. Mm. Εκεί διαπίστωσαν ότι τα ταξιδιωτικά του έγγραφα έλυγαν γρηγορότερα. Και επειδή δεν υπήρχε μέσα στη σύμβαση πόσες μέρες θα καθόταν το σχολείο, το κράτησαν το κοριτσάκι αυτό οι αρχές ασφαλείας στην Τουρκία, χωρίς να ακολουθήσει το πρόγραμμα. Ενημερώθηκαν οι γονείς του παιδιού. Σκεφτείτε τώρα στην Χίο να σε ενημερώσουν από την Τουρκία ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί. Κρατείτε. Έντρομοι άνθρωποι έκαναν όλες τις ενέργειες που χρειαζόταν στην παρέμβαση του προξενείου. Δυστυχώς το παιδάκι δεν το άφησαν ελεύθερο, παρά όταν τελείωσε η εκδρομή, μετά από τρεις ημέρες, επέστρεψε στην Αθήνα και βεβαίως εκεί είχαν κατέβει οι γονείς του, γιατί ξέρετε τώρα. Είναι, Γιάννη, αυτά που λες τώρα είναι ενδεικτικά αυτού του κλίματος. Δεν έχει περάσει παντού το κλίμα αυτό. Διαχέεται παντού. Και στην τελευταία υπηρεσία. Οι γονείς έντρομοι Δημήτρη και Μαρία κατέστηκαν στην Αθήνα, δηλαδή δεν περίμενα ότι στη Χίο να το κοντάξει. Τώρα κρατήσει ένα παιδί να το έχει κρατούμενο επειδή τα έγγραφά του δεν είναι σωστά. Απίθανα. Για ένα παιδί μιλάμε. Λοιπόν, Γιάννη, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Lesbos News, κυρίες και κύριοι, Γιάννη Συνάνης.